Η Ιερά Πόλη Μεσολογγίου διεκδικεί τον θεσμό της πολιτιστικής πρωτεύουσας για το 2021, όπως επισημάνθηκε κατά την τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που ελήφθηκε η συγκεκριμένη απόφαση. Το έτος 2021 συμπίπτει με την επέτειο για τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την έναρξη του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα των Ελλήνων έναντι των Οθωμανών κατακτητών. Το 2021 έχει αποφασιστεί στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το Ευρωκοινοβούλιο, επειδή συμπίπτει με τα 200 χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης, η χώρα, η οποία είναι η τιμόμενη χώρα και από εκείνη θα ανακηρυχθεί η πολιτιστική πρωτεύουσα, είναι η Ελλάδα. Μία λοιπόν πόλη με το ειδικό ιστορικό βάρος που πρέπει να διαθέσει σε σχέση με τον ρόλο της στην Επανάσταση του 1821, εκείνη θα ανακηρυχθεί και η πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης. Το Μεσολόγγι είναι γνωστός ο ρόλος του σε όλο τον κόσμο, μέσω της θυσίας των ελευθέρων περιοχημένων και του ιερωτικού γεγονότος της εξόδου, και θεωρούμε πως έχει εκείνο το ειδικό ιστορικό βάρος, έχει εκείνη την έγκλη, έχει την αναγνωρισιμότητα σε παγκόσμιο επίπεδο, έτσι ώστε να καταστεί η Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου, η μοναδική Ιερά Πόλη στον κόσμο, η οποία δεν είναι για θρησκευτικούς λόγους, αλλά λόγω του αγώνα και της θυσίας των ελευθέρων περιοχημένων και των εξοδητών, να καταστεί εκείνη η πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης. Ο θεσμός της πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ευρώπης δημιουργήθηκε με στόχο να συμβάλλει στην προσέγγιση των λαών της Ευρώπης. Με βάση αυτό το σκεπτικό και κατόπιν πρωτοβουλίας της Μελίνας Μερκούρη, καθιερώθηκε από το Συμβούλιο Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον Ιούνιο του 1985. Έκτοτε ο θεσμός προσέλκυσε πολλούς επισκέπτες, γνωρίζοντας όλο ένα και μεγαλύτερη επιτυχία ανάμεσα στους Ευρωπαίους με σημαντικές πολιτιστικές και κοινωνικο-οικονομικές συνέπειες. Τα αποτελέσματα είναι ιδιαίτερα θετικά και έχει αποδειχθεί αυτό το παρελθόν για όλες τις πόλεις που φιλοξένησαν το θεσμό της πολιτιστικής πρωτεύουσας σε επίπεδο επισκεψιμότητας, αναγνωρισιμότητας, μεγάλων γεγονότων και υποδομών που έχουν να κάνουν με το πολιτιστικό τομέα και ευρύτερα. Γι' αυτό και καταθέσαμε αυτή την πρόταση και θα προχωρήσουμε στη σύνταξη του εταιρικού φακέλου ψηφιότητας εντός του 2015 για να διεκδικήσουμε τόσο στο επίπεδο του Υπουργείου Πολιτισμού και της Ελληνικής Κυβέρνησης, αλλά και συνολικότερα στο ευρωπαϊκό επίπεδο, να είμαστε εμείς εκείνοι οι οποίοι θα έχουμε αυτόν τον τίτλο το 2021. Το Μεσολόγγι είναι η μοναδική ιερά πόλη παγκοσμίως που η επίσημη θεσμική της ανακήρυξη δεν στηρίζεται σε θρησκευτικούς λόγους, αλλά στο μεγαλείο της ηρωικής εξόδου και της θυσίας των ελεύθερων πολιορκημένων Ελλήνων και φιλελλήνων. Η ιερά πόλη του Μεσολογγίου εξαιτίας αυτής της θυσίας για την ελευθερία χαρακτηρίζεται παγκοσμίως ως πόλη της ελευθερίας.